Πιάστηκα. Εδώ. Γιατί χθες έκανα πλάτη και είχα μια σούπερ προπόνηση. Ή μήπως δεν ήταν. Γεια σας φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Λοιπόν, σε αυτό το βιντεάκι θα μιλήσουμε για τον καθυστερημένο μυϊκό πόνο. Με άλλα λόγια, το πιάσιμο. Όταν κάνεις μια προπόνηση και την επόμενη μέρα οι μύες που γύμνασες έχουν πιαστεί. Τώρα, στα αγγλικά αυτό λέγεται DOMS. Θα συζητήσουμε για το τι ισχύει για τα DOMS, τι δεν ισχύει και γιατί δεν είναι ότι καλύτερο όταν η κουβέντα πάει στο να κρίνεις αν μια προπόνηση ήταν η καλύτερη προπόνηση, μια καλή προπόνηση, μια μέτρια προπόνηση κλπ. Ο κόσμος τώρα γιατί το χρησιμοποιεί, γιατί είναι τόσο διάσημο, γιατί όλοι πάντα μιλάνε για το πιάσιμο. Τύπου, έκανα χθες μια προπόνηση, σήμερα πιάστηκα, άρα μάλλον αυτή η προπόνηση ήταν καλή. Χθες έκανα μια προπόνηση, σήμερα δεν πιάστηκα, άρα αυτή η προπόνηση δεν ήταν καλή. Τώρα, γιατί με ενδιαφέρει εμένα τόσο και γιατί με καίει, γιατί είναι κρίμα να βλέπω παιδιά να παίρνουν σούπερ τρομερά προγράμματα στα χέρια τους και να τα πετάνε στα σκουπίδια επειδή δεν έχουν σκατοπιαστεί την επόμενη μέρα. Ωραία. Οπότε είναι σαν να έχεις ένα χρυσορυχείο και να μην ξέρεις καν ότι υπάρχει αυτό το χρυσορυχείο. Γιατί το χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος αυτό το πιάσιμο ως μέτρο για να κρίνουν αν μια προπόνηση ήταν καλή ή όχι. Γιατί είναι εύκολη, εντάξει, δεν χρειάζεται ας πούμε να κρατάς logs της προπόνησής σου και να γράφεις τα πάντα και να παρατηρείς μετά από μήνες ή μετά από χρόνο αν αυτή η προπόνηση ήταν καλή. Δεν χρειάζεται να διαβάσεις το οτιδήποτε, απλά και μια μέρα να έχεις γυμναστεί στη ζωή σου, απλά πας στο γυμναστήριο, την επόμενη μέρα έχεις πιαστεί, άρα λες, α, κάτι καλό έκανα και πιάστηκα, έτσι. Οπότε είναι εύκολο, ένα, και δύο, και οι γυμναστές έτσι έχουν το, έτσι, ένα foul, ας πούμε, γιατί αντί να δεν κάθεται ο καθένας να εξηγήσει πώς λειτουργεί η όγκος, η ενδυνάμωση, το λίπος και αυτά, και λέει θα σου γράψει ένα πρόγραμμα, δεν θα μπορείς να περπατήσεις την επόμενη μέρα. Και ακόμα όπως είπα και ένας φουλ αρχάριος θα πορωθεί με κάτι τέτοιο. Οπότε να ξεκινήσουμε με το τι έχει να πει η αθλητική επιστήμη, η βιβλιογραφία, ό,τι έρευνα έχει γίνει πάνω σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, από όσο ξέρω, από ό,τι έχω διαβάσει, όταν μιλάμε για υπερτροφία, όταν μιλάμε για ενδυνάμωση, πουθενά δεν αναφέρεται το πιάσιμο. Έτσι, δεν χρησιμοποιείται σαν μέτρο. Ωραία. Όταν μιλάμε για υπερτροφία, θα μιλήσουν όλοι για προοδευτική επιβάρυνση, πρίξιμο, δηλαδή μεταβολικό στρες, ξέρεις, 1000 σετ, ξέρω εγώ. Θα μιλήσουν για τάση στο μη, θα μιλήσουν για διάφορα πράγματα. Πουθενά κανείς να μιλήσει για το πιάσιμο. Εντάξει, τώρα μου πεις, okay, Σαρό, μας είπες περίπου τι ισχύει για την υπερτροφία, ας πούμε, για το να μεγαλώσει ο μυς, από τόσος να γίνει τόσος, αλλά δεν μου είπες, δεν μου απέδειξες ότι δεν συμβάλλει στην υπερτροφία το πιάσιμο. Και εδώ, γιατί γίνεται συχνά αυτό στα βίντεο, guys, δεν έκανα εγώ τον ισχυρισμό ότι το πιάσιμο σημαίνει ένα super πρόγραμμα. Εντάξει. Άρα, άμα το κάνεις εσύ αυτόν τον ισχυρισμό, θα πρέπει να βρεις εσύ την απόδειξη ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Όχι το ανάποδο. Έτσι, είναι σαν να σου λέω, ξέρεις τι, ήρθε ο Θεός χθες το βράδυ και μου μίλησε. Και μου λες, Σαρό, μήπως πρέπει να κάνεις ένα διάλειμμα, μήπως να πας να δεις κάποιον. Και να σου πω, γιατί, ξέρεις τι, δεν γίνεται να υπάρχει, να συνέβη αυτό χθες. Και να σου πω, α, ναι, για απέδειξε το μου τότε. Όχι. Εγώ πρέπει να το αποδείξω. Εγώ δεν είπα ότι ήρθε ο Θεός και μου μίλησε. Άρα εγώ πρέπει να το αποδείξω. Εντάξει. Οπότε έτσι λειτουργεί η συζήτηση. Και όπως είπα, αυτό είναι κάτι που γίνεται έτσι συχνά στα βίντεό μου. Οπότε όχι, εσύ πρέπει να το αποδείξεις, όχι εγώ. Εγώ σου είπα τι ισχύει. Και τώρα, άμα δεν συμφωνείς με αυτό, πρέπει να βρεις εσύ τι ισχύει και να το αποδείξεις. Τέλος πάντων. Πάμε στα τρία επόμενα φάουλ, τα οποία είναι πιο μπακαλίστικα και πιο κατανοητά. Εντάξει. Θα δούμε πού πιανόμαστε. Πιανόμαστε στο μασάζ. Πιανόμαστε στο stretching. Πιανόμαστε στο foam rolling. Εάν έχεις καιρό να κάνεις μασάζ και πας και κάνεις μια μασάζ στην πλάτη σου και ειδικά το αθλητικό μασάζ που του δίνουν και καταλαβαίνει, την επόμενη μέρα θα έχεις πιαστεί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι προκάλεσες υπερτροφία στο μη. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι ίδιο με το να πας να κάνεις μια προπόνηση πλάτης, έτσι. Οπότε, αν κάνεις μια προπόνηση πλάτης, εάν πας και κάνεις μασάζ, το πιάσιμο θα είναι πάνω κάτω το ίδιο. Θα μου πεις, όχι, δεν πιάνεις τόσο στο μασάζ. Όχι, άμα κάνεις δυνατό μασάζ, θα πιαστείς το ίδιο ακριβώς. Αλλά δεν θα προκαλέσει μυϊκή υπερτροφία. Προς Θεού, ποτέ δεν αντικατέσσεσαι το μασάζ μια προπόνηση. Εντάξει, για άλλο κάνουμε προπόνηση, άλλο κάνουμε μασάζ. Επόμενη περίπτωση που πιανόμαστε, αλλά δεν έχει να κάνει με υπερτροφία. Στην αερόβια, αν πας και τρέξεις τώρα, που σκοτωθείς στο τρέξιμο, θα έχουν πιάσει τα πόδια σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μεγαλώσουν τα πόδια σου. Αλλιώς, όλοι οι μαραθωνοδρόμοι θα περπατούσαμε κάτι πόδια ντουβάρια. Φάουλ νούμερο 3. Άλλες μυϊκές ομάδες πιάνονται περισσότερο, άλλες μυϊκές ομάδες πιάνονται λιγότερο. Αλλά δεν είναι ανάλογα με το πόσο μεγάλες ή μικρές είναι αυτές οι μυϊκές ομάδες. Παράδειγμα, τα πόδια πιάνονται άπειρα. Οι ώμοι δεν πιάνονται τόσο. Αν ήταν έτσι, εάν το πιάσιμο σήμαινε υπερτροφία, θα είχαμε όλοι πάλι πόδια σαν κορμούς δέντρων και θα
περπατούσαμε έτσι και θα είχαμε ανύπαρκτους ώμους. Αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, υπάρχουν άτομα που το αδύνατο του σημείο είναι το πόδι. Ενώ πιάνονται μια χαρά και άπειρα και περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μυϊκή ομάδα στο σώματος. Ωραία. Οπότε, πάει και αυτό στην άκρη. Τώρα, okay, Σαρό, μας καταέθαψε στο πιάσιμο. Υπάρχει κάτι που να μας βοηθάει με κάποιο τρόπο το πιάσιμο, δηλαδή, τι είναι μόνο κατάρα, ο πόνος που έχουμε. Όχι, εντάξει, έχει τη θέση του το πιάσιμο. Όντως είναι έτσι ένας εύκολος τρόπος να νιώσεις ωραία επειδή γυμνάστηκες χθες. Επίσης, ρυθμίζει το πόσο συχνά θα χτυπήσεις ένα μη. Εάν σκοτωθείς μια μέρα και μετά από δύο μέρες πας και αν σκοτωθείς πάλι, θα δεις ότι δεν μπορείς και θα σε εμποδίσει και το πιάσιμο σε ένα βαθμό. Και αυτό έτσι είναι το σώμα σου να μείνεται και να λέει: ξέρεις τι, περίμενε λίγο, θα με ξαναγυμνάσεις αύριο, όχι σήμερα. Ωραία. Οπότε είναι μια καλή άμυνα του οργανισμού και σου δίνει να καταλάβεις ότι κάτι πρέπει να κάνεις, κάτι να αλλάξεις την προπόνησή σου και στη συχνότητα κλπ. Και επίσης, ξέρεις ότι δουλεύει ένας μυς ή όχι. Οπότε, εάν πας και κάνεις πιέσεις στήθους στο πάγκο και πιαστεί την άλλη μέρα σε σκοτώνει όμο σου, κάτι δεν έκανε σωστά, ρε φίλε. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Εντάξει. Οπότε, αυτά είχα να πω. Ελπίζω να σου άρεσε το βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρει να κάνει, κουμπώνει like, κουμπώνει εγγραφή. Αν έχει κάτι να πει, κούμπωσε το κάτω σε σχόλιο. Online coaching, link στην περιγραφή. Προς το παρόν είμαστε full. Λογικά θα χρειαστώ 1-2 άτομα μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Οπότε, εάν ενδιαφέρεις, πες μου πώς σε λένε, πάτα το mail σου. Όχι σε σχόλιο, στο link, εντάξει. Και θα επικοινωνήσω μαζί σου. Αυτά είχα να πω. Όσο είναι η επόμενη φορά, να προσέχεις και να γυμνάζεσαι. Peace out.